Καλή σας μέρα, καλό μήνα κύριε Γκόγκο. Καλημέρα, καλό μήνα, καλή εργατική πρωτομαγιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Είναι 10.30 η συγκέντρωση δική σας, σωστά? Στην Αθήνα είναι 10.30, υπάρχουν και άλλες απεργιακές συγκεντρώσεις στο Λεκανοπέδιο, στην Ελευσίνα, στο Λαύριο, στον Πειραιά και σε δεκάδες πόλεις όλης της χώρας. Σωστά. Βασικά αιτήματα, εκτός από το ιστορικό κομμάτι της υπόθεσης, ποια είναι? Η αλήθεια είναι ότι είναι σύνθετη η κατάσταση σήμερα και έχει καταγραφεί έτσι και από την προηγούμενη απεργιακή κινητοποίηση στις αρχές του Απρίλη. Ναι. Όταν μιλάμε για εργατική πρωτομαγιά, δεν μπορείς να αφήσεις έξω τα ζητήματα που καίνε αυτή τη στιγμή τον πλανήτη, που αφορούν χιλιάδες εργαζόμενους και βασανισμένους λαούς στον κόσμο. Μιλάμε για τον πόλεμο και τις εξελίξεις που υπάρχουν στην Ουκρανία και στην ευρύτερη περιοχή μας. Ναι. Φυσικά συνδυασμένα με τα ζητήματα των οικονομικών διεκδικήσεων, στο μισθό, στην προστασία του εισοδήματος, μια σειρά θεσμικά ζητήματα που αφορούν σήμερα την καθημερινότητα των εργαζομένων. Ναι, που τόσο πολύ τους επηρεάζει βεβαίως, προφανώς. Και δεν βγαίνει και ο μήνας όπως συνήθως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Πλέον δεν μιλάμε για λαϊκισμό στα αιτήματα όπως συχνά πυκνά καταφεύγουν οι κυβερνήσεις. Είναι ζωτική ανάγκη σήμερα να απαντήσει στο κύμα ακρίβειας. Σωστό. Ερώτημα που υπάρχει έτσι στη λογική όλων αυτών των πραγμάτων τα οποία έχουν δρομολογηθεί θα ήταν με τις συνθήκες οι οποίες υπάρχουν πλέον, θα ήταν ότι σχεδόν όλος ο κόσμος πρέπει να είναι στους δρόμους. Αλλά δεν φαίνεται αυτό. Η δικιά μου εκτίμηση, δεν ξέρω τώρα εσείς ποια είναι η άποψή σας. Τι είναι αυτό που κρατάει ακόμα επιφυλακτικούς τους εργαζόμενους, κύριε Κόγκο? Να σας πω, καταρχάς υπάρχουν αγωνιστικά συγκριτήματα τους τελευταίους μήνες αρκετά σε πολλούς χώρους δουλειάς και σε πολλούς κλάδους. Που δεν υπήρχαν πριν προφανώς εννοείται. Ακριβώς. Μην ξεχνάμε ότι και η οικονομική κρίση δεκαετής και αυτό που λέτε τώρα δεν οδηγεί πάντα στον δρόμο της αγωνιστικότητας. Αντιθέτως, όταν είναι μια κατάσταση δύσκολη μπορεί να συντηρητικοποιήσει ακόμα περισσότερο κάποιους εργαζόμενους ενώ κάτω από το πιο επιφυλακτικού, έχετε δίκιο. Του φόβου, τη τρομοκρατία, τη απόλυση, ναι. Τη λογική μεταψίχουλα. Οι διεκδικήσει του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματο είναι να μην συμβιβαστούμε με αυτή τη ζωή, με αυτά τα ψίχουλα, με το μεροδούλι μεροφάει, το να τρομοκρατούμαστε όταν ανοίγουμε του λογαριασμού. Και στη βάση αυτή, γι' αυτό αναφέρθηκα πριν. Στις σταγωνιστικά σκεφτήματα έχουμε σε αρκετούς χώρους δουλειάς χαρακτηριστικό παράδειγμα πριν μήνες η κινητοποίηση των εργαζόμενων στην e-food. Έχουμε αυτές τις μέρες μια κορυφαία απεργιακή κινητοποίηση που εξελίσσεται, συνεχίζεται κόντρα σε θεούς και δαίμονες στην προβλήτα. Στο λιμάνι κάτω. Στο λιμάνι, ναι. Νομίζω ότι έχετε δώσει, αν κατάλαβα καλά, σε μια ανακοίνωση που βγάλατε ως πάμε ότι αμέσως μετά το τέλος στην Αθήνα να κατεβείτε στο Πειραιά. Ακριβώς μετά τις απεργιακές κινητοποίησεις σε όλο το Λεκανοπέδιο, καλούμε τους εργαζόμενους στις συνδικαλιστικές οργανώσεις να προχωρήσουν σε συμπαράσταση ελληνική και πανκινητοποίηση στο λιμάνι της Κόσκο. Γιατί τις τελευταίες μέρες εξελίσσεται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, βέβαια, ένα όργιο άγριας καταστολής. Εκεί είναι κυρίως για τα ατυχήματα ή την καταστολή με την παρουσία εκεί ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων? Το ένα φέρνει το άλλο. Ναι. Να θυμίσω ότι έχουμε ήδη ένα μικρό εργάτη τους προηγούμενους μήνες στο λιμάνι. Ναι, και ένα παλικάρι που τραυματίστηκε τώρα στις λεκάνη του. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε δύο εργατικά ατυχήματα μέσα σε δύο μέρες. Με πιο χαρακτηριστικό τον τραυματισμό, πολύ σοβαρό τραυματισμό ενός συναδέλφου που έπεσε από τα 12 μέτρα. Ναι. Και αυτό γίνεται πάνω στις κινητοποιήσεις που έχουν οι εργαζόμενοι στο λιμάνι για την υπογραφή επιχειρησιακής σύμβασης. Μάλιστα. Θα υπογραφεί, πώς το βλέπετε? Εξαρτάται από τους ίδιους τους εργαζόμενους και τη θέλησή τους και την πίστη τους στο δίκαιο. Ναι. Για το πόσο μπορούν τέλος πάντων να πιέσουν. Να αντέξουν και να πιέσουν. Και την εργοδοσία και την κυβέρνηση. Στη βάση αυτή υπάρχει και απεργιακό ταμείο. Έχουμε καλέσει τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τους εργαζόμενους να στηρίξουν αυτόν τον αγώνα. Ναι. Γιατί οποιοδήποτε αγώνα σήμερα αποσπά είναι έμπνευση και για τους υπόλοιπους κλάδους. Και είναι πολύ χαρακτηριστική η σύμβαση που υπογράφει τις προηγούμενες μέρες στον κλάδο των κατασκευών. Μάλιστα. Άρα εκτιμάτε δηλαδή ότι εσείς το έχετε ως και ως λογική νομίζω ότι στους δρόμους δίνονται και οι απαντήσεις και των εργαζομένων και των διεκδικήσεων προφανώς και των εξελίξεων γύρω από το ζήτημα αυτό. Πάντα έτσι γινόταν. Είναι και τα διδάγματα της εργατικής πρωτομαγιάς που μας καλούν να μείνουμε σε αυτό το δρόμο χωρίς τους αγώνες των εργατών του Σικάγο, χωρίς τους αγώνες
της πρώιμης εργατικής τάξης της χώρας μας δεκάδες αγώνες όλων τον προηγούμενο αιώνα, δεν θα είχαμε κατακτήσεις και δικαιώματα που σήμερα τα θεωρούμε δεδομένα και με τον οδοστοφείο των αντεργατικών μέτρων αυτά καταργούνται μέρα με τη μέρα. Σήμερα να πούμε και μια κουβέντα σας παρακαλώ πάρα πολύ. Έχουμε και την εφαρμογή του νέου κατώτατου μισθού με τις ανακοινώσεις οι οποίες έγιναν, που είναι περίπου ένα 50 το μήνα κλπ. Τι λέτε για το ζήτημα αυτό, κύριε Κουκούπη? Δηλαδή θέλω να πω ότι εντάξει, προφανώς τα λεφτά είναι λίγα. Κανείς δεν αμφιβάλλει ότι είναι λίγα τα λεφτά του κατώτατου, που στις περιπτώσεις αυτές είναι 650.000 λέει εργαζόμενοι σύμφωνα με την κυβέρνηση που παίρνουν τον κατώτατο μισθό. Ναι. Τι λέτε γύρω από το ζήτημα αυτό? Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει και μια λαθροχειρία σε αυτό. Γιατί ναι, μπορεί να λέει η κυβέρνηση ότι υπάρχουν κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες που θα δουν ένα πενηντάρικο αύξηση στο μισθό και θα πάει στα 7-13. Ναι. Όμως ένας πολύ μεγάλος όγκος εργαζομένων και ιδιαίτερα νέων που εργάζεται με ευέλικτες μορφές εργασίας, τα 713 ευρώ σημαίνουν γύρω στα 360 ευρώ μηνιαίο μισθό. Που δουλεύει τετράωρο, δουλεύει part-time. Ναι, φαίνεται ότι δουλεύει, δεν ξέρουμε τι δουλεύει, ότι φαίνεται ότι δουλεύει τετράωρο. Ναι, έτσι. Κατάλαβα. Συν υπάρχει και η μαύρη εργασία, συν υπάρχει η απλήρωτη υπερορία. Για αυτούς τους εργαζόμενους, καταλαβαίνετε, επειδή όλοι πλέον έχουμε γνώση τι γίνεται με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, τι γίνεται με την καθημερινή άνοδο στις αυξήσεις ακόμα και των πιο βασικών προϊόντων, ότι αυτά δεν φτάνουν ούτε για ζήτο. Και μάλιστα το αίτημα που είχε διατυπωθεί τα προηγούμενα χρόνια για επαναφορά στα 751, στα 751 ευρώ που ήταν ο μισθός πριν 13 χρόνια. Ναι. Ο βασικός. Πριν την κρίση δηλαδή. Ναι, φαίνεται είναι ξεπερασμένο. Άρα είναι το λέτε γύρω στα 800, εσείς τι λέτε δηλαδή? Η πρόταση που έχει καταθέσει το ΠΑΜΕ και το καλεί και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να την υιοθετήσουν είναι για 825 ευρώ σήμερα, υπολογίζοντας τους δείκτες αύξησης του πληθωρισμού και της καθημερινής ανόδου των τιμών. Για να μπορέσουμε να απακρούσουμε ουσιαστικά, λέω πάλι, δεν είναι ζήτημα λαϊκισμού να πεις ότι κάνω πλειοδοσία σε ένα αίτημα, αλλά για να απαντήσει σήμερα στη ραγδαία επιδείνωση που υπάρχει στο στην κατάσταση, στον πληθωρισμό κλπ. Σχεδόν 10 πληθωρισμός. Ναι. Λοιπόν, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κόκο, για τη σημερινή κουβέντα. Θα τα ξαναπούμε και πάλι. Καλημέρα, καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.